Η επιδρομή των ελληνικών προϊόντων συνεχίζεται. Πάμε. Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ξεπακετάρισμα. Στο σημερινό, όπως είπα και στην αρχή, θα δείξουμε άλλο ένα ελληνικό προϊόν και συγκεκριμένα το Cyclops της Spartan Gear, το οποίο έφτασε στα χέρια μου με τη βοήθεια του Golden Byte, link θα υπάρχει στην περιγραφή και για το πληκτρολόγιο και για το site, όπου μπορείτε να πάτε να το επισκεφτείτε και φυσικά γιατί όχι να αγοράσετε είτε το πληκτρολόγιο είτε οτιδήποτε εσείς θέλετε, καθώς έχει μια τεράστια γκάμα περιφερειακών, αλλά και όχι μόνο. Όπως είπα λοιπόν, έφτασε στα χέρια μου το Cyclops, το Wired Mechanical Gaming Keyboard της Spartan Gear. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο το χρησιμοποιώ αρκετό καιρό και έχω μια πλήρη πλέον εικόνα για το τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Ας μιλήσουμε όμως λίγο γενικά για το πληκτρολόγιο. Όταν ήρθε στα χέρια μου και το έπιασα, ήταν αρκετά βαρύ. Και λέω, εδώ είμαστε. Γενικά μου αρέσουν όταν τα πληκτρολόγια είναι βαριά, γιατί κάθονται πολύ ωραία και σωστά μπροστά σε εμένα. Και αυτό είναι προσωπικό γούστο. Για κάποιον άλλον μπορεί να θέλει ελαφρύ. Ας ξεκινήσουμε όμως έτσι με κάποια γενικά πραγματάκια για το πληκτρολόγιο. Είναι ένα πλήρες μηχανικό πληκτρολόγιο με blue switches και συγκεκριμένα UTEMU switches. Θα εξηγήσουμε σε λίγο τι και πώς. Έχει full anti-ghosting στα πλήκτρα. Διαθέτει 11 διαφορετικά στυλ RGB, γιατί ο γνωστός gaming και RGB πάνε μαζί. Ας πούμε το gaming. Προσθέτεις και παραπάνω FPS. Αυτό το έμαθες πρώτος. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι από πάνω του επιφάνεια που είναι τα πλήκτρα είναι μεταλλική. Και αυτό με ευχαριστεί πολύ περισσότερο από πολλά πράγματα. Ας αφήσω όμως το κουτί στην άκρη και ας φέρω τον πρωταγωνιστή μέσα, καθώς τον έχω βγάλει εννοείται από το κουτί, γιατί τον δοκίμαζα όλες αυτές τις μέρες. Ας κινήσουμε λίγο με το καλώδιο. Κάτσε εδώ εσύ. Λοιπόν, USB 2, απλό καλώδιο, πολύ όμορφο, μόνο που το καλώδιο του είναι υφασμάτινο και αρκετά πολύ ωραία, χοντρό και σκληρό. Δεν ακούστηκε σωστά αυτό, αλλά έτσι είναι το καλώδιο του, πράγμα που το κάνει να μην μπλέκεται εύκολα και να αντέχει σε πάρα πολλές άσχημες καταστάσεις, θα πω εγώ. Φυσικά υπάρχει και ένα velcro έτσι, οπότε αν χρειάζεται, μαζεύετε όσο δεν θέλετε στο καλώδιο, το συμμαζεύετε και έχετε και cable management. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως είπα, είναι full μηχανικό, δηλαδή κάνει αυτό το κλικι 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 κλικι. Προσωπική τέτοια δεν μου πολύ αρέσουν. Είναι βέβαια θέμα συνήθειας. Προτιμώ κάτι πιο μεμβράνο κατάσταση. Ωραία. Όμως το συγκεκριμένο μπορώ να πω ότι το ψιλοαγάπησα αρκετά. Παρόλο που είναι μηχανικό. Επίσης υπάρχουν οι UTEMU switches. Δηλαδή αν βγάλω εγώ αυτό εδώ πέρα είναι blue από πίσω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το δείτε. Να το φέρω λίγο πιο κοντά. Εντάξει είναι θολό αλλά το καταλαβαίνετε. Okay. Αυτό εδώ. Όπου τι γίνεται με τους UTEMU, έχουν απόκριση 3 μιλισεκόντ από τη στιγμή που θα το πατήσεις. Για παράδειγμα, για να το πω μάλλον πιο απλά για να το καταλάβετε. Μέχρι να γίνει όλη η κίνηση του κουμπιού, έχει ακουστεί ένα κλικ. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή πάτησα το escape, μπορεί να μην το ακούσετε, αλλά έκανε κλικ. Δεν έχω φτάσει όμως στο τέλος της διαδρομής. Δηλαδή, μετά το κλικ έχω κι άλλο λίγο πιο κάτω. Το έχουμε μέχρι εδώ, το έχουμε. Όταν λοιπόν ακουστεί αυτό το κλικ, αυτόματα έχει φύγει εντολή. Οπότε μιλάμε για 3 μιλισεκόντα απόκριση, άρα μιλάμε για πάρα πολύ γρήγορη αντίληψη του τι θέλω να πατήσω και το τι θέλει να κάνω ο υπολογιστής, το καταλαβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Σε συνδυασμό και με το anti-ghosting, δηλαδή, ενώ εγώ θα πατήσω ξέρω εγώ το control και πατήσω και το V, πατήσω και το Tab, πατήσω και το I, τα πλήκτρα, ειδικά στο gaming κομμάτι, θα λειτουργήσουν αυτόνομα. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή πατάω, δεν έχω. Λόγω του ότι υπάρχει αυτό το anti-ghosting, τα πλήκτρα λειτουργούν κανονικά full. Και δεν έχεις κανένα θέμα σε περίπτωση να μην πιάσει κάποια εντολή, κάποια ulti, ας πούμε. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε λίγο, όπως είπα, και με το πληκτρολόγιο αυτό καθεαυτό. Αυτή τη στιγμή δεν το έχω φωτισμένο, δεν το βλέπετε RGB. Okay, θα τα δείτε όλα τα προγράμματα του RGB και θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια. Θα τα δείτε μεμονωμένα να περνάνε σιγά σιγά μπροστά από τα μάτια σας. Στο πληκτρολόγιο αυτό κάθε αυτό, να το φέρω λίγο εδώ πέρα. Από πίσω, που τα πάτσα όλα. Από πίσω υπάρχουν ποδαράκια. Okay, πλαστικά ποδαράκια, ωραία, έντονα, μανταλωτά, τα οποία πιάνουν αρκετά όμορφα. Στο πληκτρολόγιο τώρα, όπως είπαμε, η από πάνω εδώ επιφάνεια είναι full μεταλλική. Μπορεί το γύρω-γύρω και το από κάτω να είναι πλαστικό, από πάνω όμως είναι full μεταλλικό, πράγμα που το κάνει ακόμα πιο ωραίο και πιο στιβαρό στα χέρια. Κάτι που δεν θα μου άρεσε και δεν μου αρέσει στην εξωτερική του
εικόνα είναι ότι απάνω υπάρχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 βίδες. Αυτές οι 6 βίδες λοιπόν εξέχουν από αυτή τη μεταλλική. Από κάτω υπάρχουν και άλλες 2, 2 οι οποίες είναι μέσα. Αν μπορούσαμε αυτές να μπουν και αυτές μέσα στο σώμα του πληκτρολογίου και να μην φαίνονται έτσι, θα ήταν το ιδανικό. Όμως είναι και στο πάνω μέρος, δεν πολύ εμποδίζουν, οπότε άντε καλά να το δεχτώ, το δέχομαι. Τα πλήκτρα είναι πάρα πολύ ωραία, είναι απίστευτα πολύ καλά ως προς τη χρήση τους και είναι αρκετά έτσι σωστές οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμάτων ή των πλήκτρων, πείτε το όπως θέλετε, που κάθονται πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, γράφω εγώ κάτι, πάντα χέρια κομπλές. Το προηγούμενο πληκτρολόγιο δεν ήταν τόσο, το έχω κάπου πεταμένο τώρα. Δεν ήταν έτσι οι αποστάσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, άλλη εταιρεία, άλλο πληκτρολόγιο. Οπότε, το δίνω και αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω τεράστια εμπειρία με πληκτρολόγια, αλλά με το συγκεκριμένο στα δάχτυλα μου έκατσε απίστευτα καλά. Το λογότυπο της εταιρείας της Spartan Gear υπάρχει εδώ στη γωνία και φυσικά το όνομα του Cyclops, ο κύκλοπας της Spartan Gear, υπάρχει εδώ πάνω από τα Arrows. Τι θα μπορούσαμε να πούμε. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, όπως είπα, μπορείτε να το βρείτε στο Golden Buy, το link θα υπάρχει φυσικά στην περιγραφή. Όσοι έχετε της Motospeed το CK108 με τα Utemu Switches, τότε μπορείτε να καταλάβετε απόλυτα την εμπειρία του συγκεκριμένου πληκτρολογίου. Είμαι full ικανοποιημένος με το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, το έχω αγαπήσει, είναι σίγουρα πιο κάτω από το 50 και μπορώ να πω ότι αξίζει τα λεφτά του και το παραμικρό σέντ που θα δώσετε. Εμένα προσωπικά με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο όσες φορές το έχω χρησιμοποιήσει. Πάμε να περάσουμε λίγο στο LED κομμάτι. Αυτό που δεν μου άρεσε, θα ξεκινήσω έτσι, αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι υπάρχει έτσι ένα προκαθορισμένο και ένα στάνταρ βασικά φάσμα χρωμάτων, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα κόκκινο, κίτρινο, μπλε, έχει έτσι λίγο τυρκουάζ, λίγο ροζ, λίγο μοβ. Έχει ένα τέτοιο, το οποίο ουσιαστικά δεν μπορείς να βάλεις ένα χρώμα όλο το πληκτρολόγιο ή να κάνεις κάποιους έτσι δικούς σου συνδυασμούς. Όμως, μέσα στις οδηγίες οι οποίες έχουν φυσικά και ελληνικά, έχεις κάτι το οποίο σίγουρα δεν το βρίσκεις εύκολα σε άλλα πληκτρολόγια. Έχεις το custom mode, που ουσιαστικά τι είναι, να δημιουργήσεις τον δικό σου συνδυασμό φωτισμού. Αντώντας λοιπόν το FN, το 7, το 8, το 9 ή και το 0 ακόμα, μπορείς να έχεις 1, 2, 3, 4 custom mode. 4 custom mode, το οποίο ουσιαστικά είναι πάρα πολύ απλό στο να το ψάξεις, γιατί αφήνω λίγο αυτό εδώ, πατάτε το FN, ωραία, και το Home. Αυτόματα ξεκινάει και κάνει καταγραφή το τι εσύ θέλεις, ποια πλήκτρα θέλεις και πώς θέλεις να φωτίζει. Μόλις ξαναπατήσεις το FN και το Home, κλείνει και το αποθηκεύει. Εάν τώρα θες να το διαγράψεις αυτό το mode, FN, Escape για 3 δευτερόλεπτα και κομπλέ. Επίσης μπορείς να παίξεις με το πώς να πηγαίνουν τα φώτα, καθώς έχεις FN και βελάκια δεξιά-αριστερά και τον φωτισμό με το FN και το συν πλην τα βελάκια πάνω-κάτω. Όλα αυτά βέβαια θα τα δείτε σε λίγο που θα μπει και θα φωτίζει κανονικά το πληκτρολόγιο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά είναι από τα καλύτερα πληκτρολόγια που έχω πιάσει και δεν έχω πιάσει αρκετά, θα το πω, αλλά έχω πιάσει λίγα και καλά πληκτρολόγια και είναι ίσως από τα καλύτερα που έχω στα χέρια μου. Από εκεί και πέρα, link υπάρχει στην περιγραφή, μπορείτε να το τσεκάρετε. Πάμε να δούμε τα εφέ, αλλά πριν τα δούμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και ένα καμπανάκι για να μην χάνετε κάποιο βίντεο που θα βγει στο μέλλον. Όπως επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, να το κάνετε ένα share και να μου γράψετε τα comment οτιδήποτε εσείς θέλετε πάνω για το πληκτρολόγιο ή αν έχετε κάποια παρόμοια εμπειρία ή κάποια ένσταση, το οτιδήποτε, μπορείτε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Φυσικά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα follow στο Twitch, όπου στριμάρω αρκετά και ίσως να είμαι και live εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τσεκάρε το, παίρνω να πεις ένα γεια. Αυτά από μένα, να είστε καλά. Γεια σας!